Πάρα πολύ αστείο. Τι να βάλω, ρε, φόρμα. Αφού το λέει εδώ η πρόσκληση. Ένδυμα επίσημο, ορίστε εδώ. Ναι, το λέει. Επίσημο ένδυμα. Να λαδώ, Διονύση, μου λέει και ένα τηλέφωνο για επιβεβαίωση. Θα πάρω τηλέφωνο, να σου πω πώς θα πάμε. Τι πώς θα πάτε, εσύ, τι λένε τα πάντα. Όχι, θα είμαστε τελικά 8. Πώς θα είστε, 8. Να κλείσετε ένα τραπέζι, 8. Συγγνώμη, ρε Διονύση, τι θα είστε 8 όλοι. Τι, εγώ, η Ελένη, τα παιδιά μας και η μαμά. Αν θα έρθει και η γριά. Χάιντε, χάιντε. Αφού θα νοικιάσετε πούλμαν, δεν παίρνετε και εμένα μαζί σας. Είναι η τρίτη μαλακία σειρά που είναι σήμερα. Ναι, ναι, καλημέρα. Το γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα, Διονύση Μαυροτσούκαλος. Ναι, πήρα να επιβεβαιώσω για την πρόσκληση. Για το, τη δεξίωση του που θα γίνει για τον βραβευμένο. Που θα βραβευτεί δηλαδή. Ναι, είναι το... Είμαι ο άντρας της γυναίκας του. Της πρώην γυναίκας του. Ναι, σε δεύτερο γάμο. Ναι, παντρευτήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, θα είναι και τα παιδιά μας. Δηλαδή θα είναι τα παιδιά της από το πρώτο γάμο με τον βραβευμένο που θα βραβευτεί και τα δικά μου από το προηγούμενο γάμο. Δηλαδή θα είμαστε, ναι, 7. Ξέχασε τη γριά. Ξέχασα, θα έχουμε και μια γριά μαζί. Θα έχουμε μαζί και την πεθερά μου. Όχι, δεν είναι τόσο γριά. Έτσι το είπα τώρα. Ναι, δηλαδή θα είμαστε. Α, όχι, αυτή είναι από το. Είναι πεθερά του βραβευμένου. Και τώρα είναι δική μου πεθερά. Δεν ξέρω αν έγινα σαφής. Δεν έγινα. Τέλος πάντων, θα είμαστε 8. Χαίρετε. Είδες τι απλό ήταν. Τι ώρα μαζευόμαστε για να φύγουμε. Γυρίζει λοιπόν που λες με ένα θράσος και μου λέει προτιμώ να μη σηκωθώ. Μου ήρθε να της δώσω μία. Πώς κρατήθηκα, ούτε που ξέρω. Στην τάξη μην διανοηθείς να δώσεις φαλιάρα. Θα αποβάλουμε σένα. Μαρκισή, τι κάνανε πια και θυμώσεις τόσο. Συγγνώμη, το βρίσκεις λογικό να μου λένε ψέματα μόνο και μόνο για να πηγαίνουν να ουρλιάζουν σαν τρελές μπροστά στο ρουβά. Ένα θα σου πω. Ορμονική επανάσταση της προεφηβείας. Σοβαρά. Ναι, χειρότερη από τη γαλλική και τη ρωσική μαζί. Σε ενημερώνω ότι έχω άλλη μια κόρη 17 χρονών η οποία έχει πέρασει αυτό το της προεφηβείας. Και εγώ σε ενημερώνω ότι η Εύα είναι εσωστρεφής. Το αγαπημένο της χρώμα είναι το μαύρο και στην εποχή μας διαβάζει Καριωτάκη και Καβαδία. Υφίθινε όπως και εσύ. Σοβαρή με, αλλά έξω καρδιά. Όσα έρθουν και όσα πάνε. Θέλει άλλη μεταχείριση. Οπωσδήποτε. Μωρέ, μια ανάποδη θέλει. Καλά κάνει ο Διονύσης. Ναι. Και μετά όταν μεγαλώσει θα πάει στον ψυχολόγο και θα λέει ότι για όλα αυτά η μάνα της. Με το μαλακό. Με το μαλακό. Θα το δοκιμάσω αυτό το μαλακό, αλλά αν δεν πιάσει. Γιολάντα, έχω τα εισιτήρια για τη συναυλία. Τα πήρα από το σταθμό. Θα δούμε το σάκι live. Στο λέω. Μέθοδος Μαυροτσούκαλου. Τα λέμε. Τα λέμε. Θα πω δύο πράγματα και θέλω να μ' ακούσετε προσεκτικά. Το να σας αρέσει ένας τραγουδιστής δεν είναι καθόλου κακό. Τέτοιου όμως είδους συμπεριφορά μέσα στην τάξη δεν είναι ανοιχτό. Μαμά, δεν κατάλαβες. Είναι ρουβάς. Και είναι η μόνη μας ευκαιρία για να τον δούμε από κοντά. Ναι, και αν το χάσουμε θα στεναχωρηθούμε. Είστε πολύ μικρές για να πάτε στη συναυλία. Θα πάτε αργότερα όταν μεγαλώσετε. Δεν είμαστε μικρές. Και από την ώρα που παντρεύτηκες αυτόν τον. Να μην το πω, έχεις γίνει δικτάτορας και κακιά. Έτσι κάνει και εκείνος με τα γόρια του. Με έχεις φτάσει μέχρι εδώ με αυτό το θέμα. Θέλεις να με δεις δικτάτορα και κακιά. Δεν πρόκειται να πας στη συναυλία και θα μείνεις και δύο μέρες τιμωρία στο σπίτι. Στη συναυλία θα πάω, θα πάω, θα πάω! Θα πάω! Για να δούμε πώς θα πας τώρα. Και όταν λέω κάτι θα γίνεται. Σάκη! Ωφ, τι γίνεται εδώ, ρε αδερφέ. Μας έδωσε ένα μαγαζί το πιο φθηνό σακάκι στη 1000 ευρώ. Είναι ιταλικό, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, ας παίρνουμε κινέζικο που είναι πιο φθηνό. Θέλουνε κάτι, κύριε. Ναι, θα ήθελα ένα κουστούμι να είναι έτσι λίγο. Να μην είναι πολύ γύρω. Δηλαδή να είναι έτσι γενικά. Άστο, παιδί μας. Ο κύριος θέλει ένα κουστούμι για το προεδρικό μέγαρο, κατάλαβες. Μάλιστα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, ο κύριος θα πάει στο προεδρικό μέγαρο. Και θέλουμε ένα κουστούμι τέτοιου επίπεδου. Προεδρικού μεγάρου. Α, τέτοιο επίπεδο. Ναι, τέτοιο επίπεδο. Προεδρικού μεγάρου. Ναι, και απ' έξω γύρω-γύρω. Μάλιστα. Κατάλαβα. Τι κατάλαβα. Εδώ δεν έχουμε καταλάβει εμείς. Ξέρουν αυτοί. Αλλά ωραίο. Πώς σας φαίνομαι. Άρχοντας, ε. Έλα ρε, βάλτε σιγά τέτοιο που σήμερα σε δούμε. Τρελός, ρε. Τους αγκριβώ. Τώρα ρε παιδιά, είμαι εγώ για τέτοια. Γιατί. Κούκλος. Όχι, δεν λέω για τα ρούχα. Είμαι εγώ για το προεδρικό μέγαρο. Εσύ δεν είσαι αγόρι μου. Εσύ δεν είσαι. Εσύ κι αν είσαι. Αν δεν είσαι, εσύ ποιος είναι. Φωνάξτε με, έχουμε κύριε Ρεσίλη. Πρέπει να βάλω ως προπρόσωπο και την Ελένη, κατάλαβες. Πάμε. Πού. Κάπου αλλού, γιατί εδώ είναι πολύ ακριβά, ρε παιδί μου. Να βρούμε κάτι το 500. Ναι. Πώς σας φαίνεται. Δεν έχω βάλει καλύτερο κουστούμι. Ειλικρινά σας το λέω, δεν έχω βάλει καλύτερο κουστούμι.
Αλλά κοιτάξτε τι γίνεται. Υπάρχουν μερικά θέματα. Δηλαδή αυτό αν δεν κάθεται δεν είναι. Δεν ξέρω αν γίναμε σαφείς. Κατάλαβα. Πάω γρήγορα να αλλάξω. Μη φύγετε. Έτσι θα το σκάσεις. Βγάζει μάτι με αυτή την μπλούζα. Αυτή μου αρέσει. Αυτή είναι η αγαπημένη. Λοιπόν, η αδερφή μου θα σε περιμένει σε 4 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα στάση του λεωφορείου. Ωραία, μην χάνουμε χρόνο, ε. Για να κατεβαίνεις κάτω και φυλάς τίλια στην είσοδο. Έγινε! Λοιπόν, ακούστε με προσεκτικά. Για πες. Το έχω. Το παράκανες και εσύ καημένη. Καλά που δεν την έβαλε στο αναμορφωτήριο την κακομοίρα. Α, με συγχωρείτε, αλλά έχει παραγίνει το κακό. Δεν θα βγει από το δωμάτιό της που να χτυπιέται. Δεν την είδες πως έκανε στην τηλεόραση. Την είδα. Σαν τρελή. Δεν θυμάσαι τα δικά σου. Τα δικά σας έπρεπε να πω καλύτερα. Αλήθεια. Δεν θυμάσαι. Δεν θυμάμαι. Άκυρο, άκυρο. Είναι στην τραπεζαρία. Σκατά. Δεν γίνει να βγει κανονικά. Αλλαγή σχεδίου. Ωραία, τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω. Έχω μια καλή ιδέα. Ωραία, ηλίθιε. Σχέδιο Β. Εναλλακτική διέξοδο. Γιαννάκη, τρέχα αμέσως στον καράζ, πάρε τη σκάλα και βάλε στο παράθυρο. Σύμφωνα. Και εσύ, έτσι και με ξαναβαρέσεις, θα γίνει χαμός εδώ μέσα. Κατάλαβες. Αργούμε. Δεν θυμάσαι που όρμησες τον Πασχάλη με ένα ψαλίδι και ήρθα και σε ψάχνα στην αστυνομία. Νόμιζαν πως ήθελες να το σκοτώσεις το παιδί. Τώρα υπερβολική ήταν. Είχα ένα τόσο τα ψαλιδάκι που σε μια τόση δά του φίτσα. Και δεν θυμάσαι που σε έβαλε τιμωρία η μάνα σου και δεν σ' άφηνε να βγεις από το σπίτι και ήρθα εγώ όπως πάντα να σε βγάλω. Βέβαια, εσύ όπως πάντα μέσα σ' όλα. Καλά, πού τα θυμάστε τώρα, είμαστε παιδιά. Καλά, εγώ τα θυμάμαι όλα, ε. Λοιπόν, είχαμε βάλει σκούρα ρούχα για να μην φαινόμαστε και κατεβήκαμε από το παράθυρο. Κοντέψαμε να σκοτωθούμε. Τι κάνετε, κύριε? Δεν σας είπα να μην κοιτάτε γιατί αλλάζω. Μας είδε ρε βλάκα, εγώ αυτό λέω. Σας βλέπω, ε! Σταματήστε! Εντάξει, είμαι έτοιμη. Χοντρέ, κλείσ' το στόμα, σου μπήκα μια μύγα. Αποστολή αυτοκτονίας, κανονική. Εγώ δεν μπορώ. Το ζώο, δηλαδή εγώ, μαγείρευα. Ήμασταν δυο ψήρες. Περάσαμε όλο το απόγευμα γεμίζοντας το σουτιέν μας με παπάκι. Ήμασταν επαγγελματίες, παιδί μου. Όχι μόνο βάλαμε τα μαξιλάρια κάτω από τα σεντόνια για να φαίνεται σαν κάποιος να κοιμάται, αλλά προσπαθήσαμε να κάνουμε και ένα πόδι να κρέμεται γεμίζοντας μια κάλτσα. Αλλά η κάλτσα δεν στεκόταν με τίποτα. Και το πιο γελίο. Λοιπόν, είχε ζωγραφισμένη στο πρόσωπό σου μια καρδιά που έλεγε «Σ' αγαπώ, Πασχάλη». Σταμάτα πια, να ξεράζω. A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Maybe close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Έτοιμη σκάλα. Δεν πιστεύω να παθαίνεις ήλικο. Με σκοτώθεις τώρα που έγινες και άνθρωπος. Και αρχίζω και να σε συμπαθώ. Θανάση. Σε ευχαριστώ. Δεν κάνει τίποτα. Και να ξέρεις ότι όταν κάνεις τέτοιες τρέλες, σχεδόν μ' αρέσει πολύ. Εμένα πάλι, καθόλου. Γεια! Να πέσεις και να τσακιστείς. Μη μιλάς, αισθητή κοπέλα μου. Αλήθεια ρε μαμά, πώς την έφαγες εκείνη την απόδραση? Ξέρω κι εγώ. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα το σκάγατε έτσι. Θυμάμαι, είχε μια εκπομπή στην τηλεόραση, ο πατέρας σου γελούσε. Νομίζαμε ότι κοιμόσουνε επάνω. Τόσο αθώοι είμαστε εκείνη την εποχή. Οπότε τώρα μην τρελαίνεσαι, γιατί αυτά που κάνει η μικρή τα κάναμε εμείς και πολύ χειρότερα. Ναι, αλλά. Τι αλλά δηλαδή, κι εμείς από το παράθυρο του σκάσαμε. Αγεια σου. Πώς
ξέγινα έτσι. Μαμά, γερνάω. Αντί να γεράσεις πριν τη ώρα σου, πήγαινε πάνω να τις μιλήσεις. Και τι να τις πω δηλαδή, ότι έχει δίκιο. Μετά θα με καβαλείς και θα γίνουν όλα χειρότερα. Θα πας να της πεις ότι είναι την καταλαβαίνεις, ότι δεν την αφήνεις να βγει για το καλό της. Και να πήγαινε, σε παρακαλώ, το έχει ανάγκη, άκουσε. Άντι, πήγαινε να μιλήσεις το παιδί σου. Είσαι σίγουρος ότι μου γουστάρει, φεύγει. Σιγουρότατος, μπρίκια και κολλάμε. Τότε, γιατί δεν μου το λέει? Γιατί ντρέπεται λίγο. Σε βλέπει έτσι έμπειρος στις γυναίκες και φοβάται. Το φαντάστηκα. Σε μασέρμα, έρχεται η Ελένη, τρέξε. Τρέξε. Φίφη. Φίφη, κοιμάσαι. Δεν πρόκειται να σου μιλήσει. Αγάπη μου, ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη. Μα δεν ξέρω πώς μου ήρθε, ναι. Αλλά ήσουν κι εσύ λίγο. Παράτα έξω το. Καταλαβαίνω, είσαι σε μια δύσκολη ηλικία, αλλά... Και να, είναι φορές που ξεχνάμε ότι έχουμε περάσει όλοι από αυτά. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι σε αγαπάω και ότι σε καταλαβαίνω. Μωρό μου, είσαι μια υπέροχη κόρη. Δεν μιλάει. Το γεννάτι του πατέρα σου. DNA είναι αυτό. Εντάξει, όταν σου περάσει, κατέβα να μιλήσουμε, έτσι. Τι έγινε? Τι έγινε, κάνει πως κοιμάται. Δεν πρόκειται να σε συγχωρέσει. Τώρα μην πείτε πως δεν είναι γαϊδούρη. Σιγά μην ήμουν έτσι εγώ, δεν ήμουν. Μέχρι συγγνώμη τη ζήτησα τη ανέστη τη. Και χειρότερη ήσουν. Γιατί είχα έρθει, σου ζητούσα συγγνώμη και εσύ το είχε σκάσει, δεν ήσουν να κάνει μέσα. Και εγώ ηλίθια μιλούσα με τα μαξιλάρια. Άντε πάμε. Ό,τι μου έκανες το κάνουνε. Αχ, ας παράτα. Μια αγάπη μου, μην αντιμετωπίσει τις κορίτσες μου, σε παρακαλώ. Ελένη! 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 Τι γίνεται? Κανείς δεν είναι εδώ, φωτιά έπιση που την κομπανίσανε. Μάλλον θα την πάει για ψώνια. Για κάτσε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Για κάτσε ψυχαίτα. Για πες μου τώρα, τι θα μπορούσα να κουβεντιάσω εγώ με αυτόν τον τύπο, ας πούμε, έτσι. Δώσε μου μια ιδέα. Μπορείτε να συζητήσετε ένα γενικό θέμα. Όπως? Ας πούμε, να πείτε για την ανασυγκρότηση του Ιράκ. Η ανασυγκρότηση του Ιράκ έχει ενδιαφέρον, αλλά αυτόν τον καιρό δεν το έχω παρακολουθήσει. Κάτι άλλο? Ναι. Ναι. Μιλήστε για το hacker που ξεκλείδωσε το iPhone και μπορεί να μπαίνει άνετα σε όλα τα λογισμικά. Μπορεί βέβαια να μην έχει visual voice mail. Για αλλά... κάτσε, πώς το πεις όλο αυτό, δεν κατάλαβα τίποτα. Άστο ρε πατέρα. Άστο, θα σου βρω κάτι πιο εύκολο. Τι εύκολο να μου βρεις, ό,τι και να βρεις, κατά να τα κάνω. Ο τύπος είναι μεγάλη προσωπικότητα. Θα είναι μπροστά και η Ελένη. Αχα. Μπορείτε να μιλήσετε για μακροοικονομία. Αυτό ακούγεται ωραίο. Τι είναι η μακροοικονομία? Όχι η κοντή οικονομία, η μακριά οικονομία. Μάλιστα. Μου το εξηγείς λίγο παραπάνω? Δεν ξέρω παραπάνω, γιατί δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτό το κεφάλαιο. Τούβλα, τούβλα. Περιμένω να με συμβουλέψετε εσείς. Δεν διαβάζετε καθόλου, ρε. Ρε πατέρα, γιατί όταν συζητάμε κάτι πηγαίνει η συζήτηση στο διάβασμα? Γιατί αν είχα διαβάσει, δεν ρώταγα σένα τώρα. Θα τον είχα ρουμπώσει το βραβευμένο, γι' αυτό. Γιατί δεν μιλάτε για αθλητικά? Μα τι λες τώρα αθλητικά? Θα κάνω ρεζίλ την Ελένη, ότι άφησε ένα πανεπιστημιακό να τρέχει πίσω από ένα τρελό, πάει στα γήπεδα. Δεν θα πάμε καθόλου, καλύτερα. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Το έχει μάθει όλο το σχολείο ότι θα πάμε. Δεν γίνεται. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε ειδήσεις. Να μαθαίνουμε τι γίνεται στον κόσμο, να ανοίγει το μυαλό μας. Και μετά αθλητικά. Πρώτα ειδήσεις. Να βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο, να ξυπνήσουμε λιγάκι. Βάλε ειδήσεις, βάλε ειδήσεις. Βάλε. Ειδήσεις βάλε. Ειδήσεις είναι αυτές. Ειδήσεις είναι αυτές, ναι. Έξω από το ξενοδοχείο που θα δώσει συνέντευξη ο Σάκης Ρουβάς, πολλά κορίτσια είναι μαζεμένα για να δουν από κοντά το είδωλό τους. Τι κάνουν αυτές εκεί, τι κάνουν? Μήπως να βάλουμε καλύτερα αθλητικά πρώτα? Βάλε αθλητικά. Κάτσε. Κάτσε με. Τι κάνω? Δεν πιστεύω. Τι κάνω, Τζίνι? Βάλε αυτές εκεί. Προχώρα και μη βγάζεις άχλα. Να παρακαλάς μόνο να μην σε είδε ο πατέρας. Αυτό έχω να σου πω. Ορίστε, καταφωνή. Ναι, Αντώνη. Τι είμαι, κούκλα? Γιατί πού με είδες?